Έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Στολτίδη. Χαίρετε. Τώρα που τα λέμε, εμείς έχουμε βρεθεί στους δρόμους, στα ρεπορτάζ, στα πεζοδρόμια. Βέβαια. Σας θυμάμαι πάρα πολλές φορές. Είστε από αυτούς που και στο πάμε, δεν είναι. Τώρα ευρωψηφοδέλτιο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστές. Θέλω όμως να μου τις ξεκαθαρίσετε για μια φορά ακόμα. Είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πρέπει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει, γίνεται ο αγώνας από μέσα. Πώς ακριβώς είναι διαρθρωμένος ο αγώνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για αυτούς που τυχαίνει να μην γνωρίζουν. Όπως είπα, η πιο σημαντική γραμμή ανάσχεσης της αντιλαϊκής πολιτικής απευθείας στο πεδίο της εφαρμογής της, δηλαδή οργανώνοντας την πάλη του εργατικού κινήματος για να βάλει καλύτερους όρους για τα συμφέροντα των εργαζομένων, είναι ενιαία η μάχη από την Ευρωβουλή ξεκινώντας ως μια αλικοσυμμαχία, λέμε εμείς, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία σχεδιάζει εις βάρος των συμφερόντων του λαού, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, και πρέπει ουσιαστικά ο λαός μας, νομίζουμε ότι έχει τα κομμάτια όλου του puzzle φορτωμένα με πολύ μεγάλη πείρα, να μπορέσει να συνθέσει την πραγματική εικόνα, την πλήρη εικόνα, και να δει ότι έχει τη δύναμη να κάνει αυτή τη φορά τη διαφορά. Να κάνει τη διαφορά, να ψηφίσει και να εγκαταστήσει από την Ευρωβουλή ως το Εθνικό Κοινοβούλιο, ότι θα έρθουν οι εκλογές στην τοπική διοίκηση, σε περιφέρεια και δήμους, δυνάμεις οι οποίες θα παλέψουν και θα μπορέσουν να οργανώσουν την πάλη του για τα δικά του συμφέροντα, για την κάλυψη των αναγκών του. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν ιδρύθηκε από τους λαούς. Και με αυτή την έννοια, αυτοί που θα ήθελαν να υπάρχει είναι οι ιδρυτές της, δηλαδή μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι από την αρχή σχεδίασαν, αν θέλετε, να εφορμήσουν σε όλους τους λαούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποσπάσουν ό,τι είχε κατακτήσει η εργατική τάξη, ο λαός της κάθε χώρας, ως τότε, βέβαια, με το αντίβαρο, το μεγάλο αντίβαρο της ύπαρξης του σοσιαλιστικού μπλοκ, που ανάγκασε τις αστικές εθνικές τάξεις της Δύσης, του καπιταλισμού, να υποχωρήσουν σε πίεση του εργατικού κινήματος, στις απαιτήσεις του και να αποσπάσουν κατακτήσεις. Αυτές θέλουν να τις πάρουν πίσω. Και αν θέλετε, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι σαν περίγραμμα, αποτυπώθηκαν από τη συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία ουσιαστικά, αξιοποιώντας μία λέξη η οποία είχε πανανθρώπινο περιεχόμενο και αξίες σαν περιεχόμενο, η ελευθερία, διατυπώνοντας την ελευθερία κίνησης των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, του ανθρώπινου δυναμικού, αυτή την ελευθερία ουσιαστικά την εξειδίκευσαν κάνοντας τι, έχοντας βάλει ως στόχο τι, να αφαιρέσουν κάθε εργατικό δικαίωμα, να συντρίψουν δηλαδή τις εργασιακές σχέσεις, να καταργήσουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την πλήρη και σταθερή εργασία, ιδρύοντας βέβαια, κατασκευάζοντας όλες τις νέες πρότυπες ευέλικτες μορφές εργασίας για να ξεζουμίζουν την εργατική δύναμη, για να την μειώνουν σαν τιμή, να συντρίψουν τις συντάξεις με τότε σχεδιασμό εδώ και 30 χρόνια τους τρεις πυλώνες, αν θυμάται ο ελληνικός λαός, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα παρεμβαίνει συνεχώς στα ζητήματα του ασφαλιστικού και της συντάξης, να τη φτάσουν στην εθνική σύνταξη των 300 ευρώ. Έτσι, να αποσπάσουν από τα χέρια του λαού, του κράτους, ό,τι έχει να κάνει με στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, νερό, είδαμε νωρίτερα, βέβαια, τις εξελίξεις σε ΟΤΕ, σε ΔΕΗ και σε όλους τους στρατηγικούς τομείς, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, και να τα θέσουν στην υπηρεσία των κερδών τους, με αντίστοιχο αντίκτυπο, πώς το λένε, βαθιά αντιλαϊκό σε σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, και βέβαια να προετοιμαστούν. Κάτι που προσφέρουν όλες οι κυβερνήσεις, απλώς θα πούμε παρακάτω, σε αυτή την υπηρεσία, να προετοιμάσουν το έδαφος να ανταποκριθούν στους μεγάλους ανταγωνισμούς μεταξύ υπεριαλιστικών πόλων, η εθνική μας αστική τάξη με τα συμφέροντά της και την κυβέρνησή της, να αποσπάσει στην ενδεχόμενη μελλοντική μοιρασιά, ακόμα και με στρατιωτικές σειράξεις και αντιπαραθέσεις, ένα καλύτερο κομμάτι από την πίτα των σφαγιαστέν των λαών όλων, οι οποίοι τους επιβλήθηκε. Ουσιαστικά τους επιβλήθηκαν καταστάσεις πολεμικές για να μοιράσουν καλύτερα τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια και τους δρόμους μεταφοράς και εμπορίου στη μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των εμπορευματικών βόλων. Φαντάζομαι ότι η συμμετοχή σας στο Ευρωκοινοβούλιο, από τη στιγμή που είστε ξεκάθαρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θεσμό τον οποίο εκπροσωπεί,
είναι εντός εισαγωγικών ένας συμβιβασμός για να κάνετε τον πολιτικό σας αγώνα. Δεν θα μπορούσατε όμως να ψηφίσετε έστω και μέτρα που θα θεωρηθούν από εσάς ενδεχομένως ψίχουλα φιλολαϊκά εντός του αστικού συστήματος. Συνήθως ψηφίζετε και στη Βουλή παρών, γιατί το παρακολουθώ το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Γιατί δεν το κάνετε? Μα νομίζω ότι σε αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε κάποια, δεν λέω σε όλα. Και μέσω του όλων των στελεχών και του Γενικού Γραμματέα και οι τοποθετήσεις μας σε ό,τι έχει να κάνει με απόσπαση, ακόμα και ψίχουλων όπως τα λέμε. Βέβαια, εννοείται να μην κρύβει κάτι πολύ χειρότερο. Αναφερόμαστε κάθε φορά στο για ποιο λόγο τοποθετούμαστε με τον εκάστοτε τρόπο. Πάντως, σίγουρα, ακόμα και τα ψίχουλα, ακόμα και την περίοδο των προεκλογικών δεσμεύσεων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πίεση που ασκείται από κοινωνικές ομάδες, από το εργατικό λαϊκό κίνημα και ουσιαστικά αποδίδονται με έναν τρόπο για να απαλύνουν, να αμβλύνουν τις αντιθέσεις, να κερδίσουν χρόνο και τέλος πάντων να ετοιμαστούν για να διεξάγουν πιο βαθιά, καλύτερα την επίθεσή τους η κυβέρνηση, βέβαια, ως πολιτικό προσωπικό των επιχειρηματικών ομίλων των συμφερόντων των οποίων υπηρετεί. Άρα, πάντα υπέρ οτιδήποτε ουσιαστικά αποσπάται, ακόμα και να έχει και δημορφή ψίχουλων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, γίνεται, ξέρετε, μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει η συζήτηση για τον ευρωσκεπτικισμό. Να καταλάβει και ο κόσμος που πολλές φορές μας ακούνε, ίσως δεν μας καταλαβαίνουν, ότι υπάρχει μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Εσείς όμως, σαν κόμμα, είστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία τι ακριβώς προτείνει για το μέλλον της Ευρώπης? Το κοινό μέλλον της Ευρώπης, αν υπάρχει. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι οι λαοί και η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι πολύ εξαιρετικά αναπτυγμένη και σε σχέση με τις παραγωγικές δυνάμεις, με την παραγωγικότητα της εργασίας, με υποδομές που θα μπορούσαν να καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες πλέον για την πλάκα. Δεν είμαστε πριν 200 χρόνια, που ο καπιταλισμός τότε εμφανιζόταν και άρχιζε ουσιαστικά με το προοδευτικό του, αν θέλετε, τότε πρόσωπο να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρει τις δυνατότητες η εργασία που διεξάγονταν κάποτε με 12 ώρες, βέβαια μετά τις κατακτήσεις με το 8ωρο, τώρα να γίνεται για να καλύψει συνολικά τις λαϊκές ανάγκες 2 και 3 ώρες. Με δουλειά για όλους, με μισθούς που να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες και σε επίπεδο ας πούμε διαβίωσης, δυνατότητας πρόσβασης στα μέγιστα που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη παιδεία, η σύγχρονη υγεία. Έτσι. Με αυτή την έννοια δεν έχει κανένας λαός, όπως και το δικό μας αναφερόμαστε για όλους τους λαούς, κανένας λαός δεν έχει λόγο να περιμένει μία ανάπτυξη, όπως τη λένε και εδώ, δίκαια, με πολύ μεγαλύτερα κέρδη για τους λίγους, για ένα μικρό ισχυρό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, βέβαια και κάθε κοινωνίας ευρωπαϊκής, για να έρθουν καλύτερες προϋποθέσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανοίγματος θέσεων εργασίας. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Ό,τι έχει δοθεί στο κεφάλαιο, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ξεκοκαλίζοντας τα ταμεία, είτε αφαιρώντας από τους μισθούς, είτε αφαιρώντας συνολικά πακτολούς χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τους έφερε σε τέτοια πιο δυνατή θέση και βέβαια στην αντίφαση την κύρια που έχει ο καπιταλισμός, να θέλουν πολύ μεγαλύτερες θυσίες για να μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα που να προκύπτει, μέσα από την οποία να προκύπτει πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι μια αντίφαση όμως του καπιταλισμού, η οποία μικραίνει τα περιθώρια κάθε φορά και εμείς αυτό λέμε, ότι ο λαός μας ακόμα και το λάθος επιλογή να έκανε και να θεωρούσε, ας πούμε, και να είχε τέλος πάντων η συνείδηση του ετοιμαστεί να δεχθεί ότι ο μόνος τρόπος για να κινηθεί η κοινωνία, η οικονομία είναι να δοθούν περισσότερες χάρες, περισσότερα φοροαπαλλαγές, περισσότερη χρηματοδότηση στο κεφάλαιο, θα έφερνε αμέσως μετά την επόμενη πιο βαθιά, πιο επικίνδυνη καπιταλιστική κρίση, μέσα από την οποία οι θυσίες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες για να βγει. Γι' αυτό λέμε ότι έχει χρόνο και η πείρα του είναι αρκετή. Η δύναμη της γνώσης, η δυνατότητα να δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής συμμαχίας που λέμε εμείς, γιατί η επίθεση που διεξάγεται ουσιαστικά με στόχο την κερδοφορία 5-10 επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε χώρα, αφορά τη συντριβή σχεδόν το 97% του πληθυσμού της κάθε χώρας. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό λοιπόν πώς απαντάτε? Η παραμένη θέση, θα μου πείτε εσείς, του κόμματος, του Κομμουνιστικού, η διαδικασία, η εξελεκτική του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού και της συνταγματικής πολιτιακής αλλαγής στη χώρα και να βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ? Αυτή είναι η θέση? Βεβαίως. Βεβαίως. Εμείς λέμε ότι οι λαοί πρέπει να ετοιμάσουν όχι ταυτόχρονα, όχι μόνο την έξοδο, εφόσον δεν μπορεί να είναι συγχρονισμένη λόγω της ανισόμετρης ανάπτυξης του καπιταλισμού σε κάθε χώρα,
εκτός από την έξοδο, διαλέγοντας έναν δρόμο ο οποίος αφορά τις πραγματικές δυνατότητες της κάθε οικονομίας, του κάθε κράτους, και είναι ικανές αυτή τη στιγμή να καλύψουν όλες τις λαϊκές ανάγκες, να αποσπάσουν δηλαδή το μηχανισμό, τον οικονομικό, από τα χέρια των 5-10 επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε χώρα. Και βέβαια να έρθουν σε δυνατότητα συνεργασίας με όλους τους άλλους λαούς, ανυψώνοντας τη συνείδηση και το ηθικό όλων σε μια τέτοια κατεύθυνση. Γιατί προφανώς κανένας λαός δεν θα μπορούσε να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του, είτε παραγωγικά, έτσι, είτε σαν ανάπτυξη μιας κοινωνίας, αν δεν συνεργαστεί με γειτονικούς λαούς, με λαούς που μπορεί να έχουν βέβαια και ανταλλάξιμα, υλικά σε σχέση με αυτά που χρειάζεται ο καθένας. Και συνταγματική πολιτιακή αλλαγή στη χώρα, έτσι, στο νέο σύστημα της σοσιαλιστικής επανίδρυσης. Αυτό που ξέρουμε διαχρονικά τη σχέση του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος. Δηλαδή είναι το αστικό σύστημα όπως το ξέρουμε. Βέβαια, με το παρόν σύνταγμα και αυτό που ξέρουμε από τη μαρξιστική θεωρία, δηλαδή από αυτό που έχουμε διαβάσει όλοι από μικροί. Βέβαια, είμαστε, δεν είμαστε στον χώρο, τα έχουμε διαβάσει. Η εκπροσώπηση είναι ούτως ή άλλως του λαού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε μια τέτοια κοινωνία, που η εργατική τάξη θα έχει την εξουσία στα χέρια της, βεβαίως θα δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις του να μην παλινορθωθεί ο καπιταλισμός, να μην περάσει στα χέρια του όπως έγινε, στα χέρια των καπιταλιστών, στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων, που θα του φέρει πάλι στην ίδια ζωή, στην ίδια χαμοζωή, στη μισή ζωή, στην εξαθλίωση και μπροστά σε κινδύνους πολεμικών αντιπαραθέσεων που δεν μπορεί να τις αποφύγει ο καπιταλισμός. Και βέβαια η εκπροσώπησή του θα γίνει από εκεί που πραγματικά μια στημένη κοινωνία σε σχέση με τις παραγωγικές της δυνάμεις εκπροσωπείται σε ένα κράτος το οποίο θα έχει και την πλήρη εικόνα για να μπορεί να σχεδιάζει κεντρικά και να μην αστοχεί σε σχέση με τον προσανατολισμό που θα έχει να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες πλήρως. Κύριε Σολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σημερινή παρουσία. Σας εύχομαι υγεία, καλό αγώνα στο ψηφοθέλιο του Ευρωπαϊκού Ψηφοθέλιου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να είστε καλά, ευχαριστώ.